που το έκανε να στραβήξω την προσοχή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θυμόσαστε αυτό το θέμα. Είναι από τη ζώνη του Λυκόφωτου, δεν είναι από τις τηλεοπτικές εκπομπές, είναι από την ταινία η οποία προηγήθηκε και της οποίας τη μουσική έγραψε ο Τζέρι Γκόλτσμιθ. Ο λόγος που σας το έπαιξαν ακριβώς γιατί θέλω να μιλήσω για τον Τζέρι Γκόλτσμιθ. Είναι μια από τις ιδιοφύειες της μουσικής κινηματογράφου. Έφυγε πριν λίγα χρόνια, το 2004, και γεννήθηκε το 1929. Σε όλη αυτή τη μακρά πορεία του, αυτός ο ευγενέστατος και πολύ σεμνός άνθρωπος άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στη μουσική κινηματογράφου. Θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει ένα αφιέρωμα σε αυτό το πολυτάλαντο, το πολυεπίπεδο, το πολυσχηδές πνεύμα που άλλωστε οφείλει να διαθέτει ένας συνθέτης για τον κινηματογράφο. Το μόνο Όσκαρ που πήρε ο Τζέρι Γκόλτσμιθ είναι για την αριστουργηματική μουσική που έγραψε επίσης για μια τρομακτική ταινία, την Προφητεία. Αριστουργηματική μουσική όμως, της οποίας αν και τα λόγια λένε Άβε Σατάνη, η μουσική έχει μια ιδιοφύη απλότητα, η οποία νομίζω ότι αμέσως αφήνει στη μνήμη μας ένα ανεξίτηλο προσανατολισμό μουσικό και αισθητικό για την ταινία. Παίζω μόνο αυτό το απόσπασμα, και κανονικά όλο μαζί είναι ένα αριστούργημα έτσι όπως εξελίσσεται. Γιατί το χαρακτηριστικό του Goldsmith είναι ότι αφενός γράφει πυκνά, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα μουσικά μέτρα έχει πάρα πολλές ιδέες, και το γεγονός ότι έχει μια τεχνική όπου το θέμα του μεταλλάσσεται, είναι ηθοποιός. Αλλάζει χαρακτήρες, αλλάζει φυσιογνωμία, αλλάζει διαθέσεις, όπως αλλάζουν και οι διαθέσεις των ηρών του έργου. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτό το τρομακτικό θέμα, ειδικά μέσα σε αυτήν την ταινία, έχει και ένα άλλο. Ουσιαστικά περιγράφει την Γαλήνη που επικρατεί στην οικογένεια στο σπίτι του Αμερικάνου πρέσβη στο Λονδίνο, που τον παίζει ο Γκρέγκορι Πεκ. Και έτσι όλα είναι πολύ ευχάριστα, έχουν αποκτήσει ένα γιο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το υπέροχο θέμα σκοτεινιάζει όσο περνάει η ώρα. Ξαφνικά το παίρνει ένα αγγλικό κόρνο και γίνεται... το πόσο προχωράει και η μελαγχολία στη μουσική, και ακόμα περισσότερο. Φεύγοντας από αυτό, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μουσική που έχει γράψει. Μου την άφησε σαν κληροδότημα ένας φίλος μου σε μια παλιά ηχογράφηση πριν πάρα πολλά χρόνια και δεν έχω δει την ταινία. Λέγεται Blue Max. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς την έχει δει. Εγώ, χωρίς να έχω δει την ταινία πάντως, οφείλω να πω ότι αυτή η μουσική μου άνοιξε το ενδιαφέρον για να ακούσω και τις υπόλοιπες του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Αυτό το καταπληκτικό θέμα, το οποίο ανοίγει τους τίτλους, σε πάει κατευθείαν στους εθέρες. Και έχει γράψει ένα καταπληκτικό θέμα.
όπως και αυτή η σκηνή, η οποία είναι το πρώτη φορά που ξεχύνεται ο Γερμανός πιλότος στην δράση, ας πούμε, και φεύγει και πετάει με το αεροπλάνο και έχει όλη αυτή την ευτυχία της πτήσης. Κάποια άλλη στιγμή που αποφασίζει να κάνει έτσι μια επιθετική κίνηση και γράφει μια σκοτεινή φουγκά όπου ουσιαστικά το θέμα παραλλάσσει. Θα λέει εδώ ένας Γερμανός ο οποίος έχει αποφασίσει και γι' αυτό γράφει και φουγκά που είναι ουσιαστικά μια γερμανική κατάκτηση. Άλλη μια παραλλαγή του θέματος βρίσκεται στο τέλος. Είναι πολύ συγκινητικό όταν όλα έχουν σβήσει πλέον και ακούς πάλι αυτό σαν ένα απόϊχο, σαν ένα τελευταίο χαιρετισμό. Μια από τις πρώτες αλλά ανεπανάληπτες κατακτήσεις ενός συνθέτη που πρέπει να τον προσέξει κανείς. Το ενδιαφέρον στο Goldsmith είναι το γεγονός ότι μέσα σε μια μελωδία δεν υπάρχει μόνο το προφανές, υπάρχουν και δεύτερες μελωδίες οι οποίες ακολουθούν. Αυτές είναι καταπληκτικές. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η προσωπογραφία του Patton με τον George Scott. Με το που ξεκινάει η ταινία ακούμε το εμβατήριο. Αφενός το γνωστό. Υπάρχει ταυτόχρονα από κάτω και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο επίσης είναι στην ταινία στις πολύ προσωπικές στιγμές του Patton. Το οποίο περνάει μαζί. Αυτές είναι σκέψεις και καινοτομίες ανθρώπων οι οποίοι τολμούν. Είναι ένα επίτευγμα ορισμένων πολύ ιδιοφυών και πολύ εργατικών ανθρώπων. Μια ταινία της ίδιας περίπου εποχής είναι ο Αξέχαστος Πεταλούδας. Λοιπόν, για αυτόν τον ήρωα που βρίσκεται τόσο ταλαιπωρημένος, μονίμως με την αμφιβολία του ότι είναι δολοφόνος, μέσα σε μια φρικαλαία κατάσταση, του γράφει ένα θέμα να τον παρηγορεί και να τον συντροφεύει. Οι συνθέτες του Hollywood δεν προλαβαίνουν συνήθως να γράψουν γιατί γράφουν πάρα πολύ γρήγορα και να ενορχιστρώσουν ακριβώς όλα τους τα μουσικά κομμάτια. Αλλά ειδικά στον Goldsmith, στενογραφικά υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες μέσα. Λέει, τα έχει σκεφτεί. Βάζει όλα αυτά τα εξωτικά όργανα τα οποία είναι απαραίτητα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο τώρα, όπου χρησιμοποιεί Ιαπωνέζικα όργανα, όμως με avant-garde γραφή συνθετική. Τόσο που και να παίξω στο πιάνο δεν έχει κανένα νόημα, δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, πρέπει να τα ακούσει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
αρμονικής, προχωρημένης γλώσσας, αρμονικής, είναι το βασικό ένστικτο. Ο Goldsmith κάνει απίθανες αρμονικές αλλαγές και ένα τόσο εξαιρετικά ενορχιστρωμένο γαλήνιο, αλλά και υποβόσκοντα κίνδυνο θέμα, όπως αυτό εδώ. Είναι ένα αφιέρωμα στη μουσική του Jerry Goldsmith, με την οποία πιστεύω κάθε ήρωας μπορεί να κάνει θαύματα.